αντιμετωπίζουμε όντως ένα πρόβλημα με μια δικαστική απόφαση η οποία υπάρχει και η οποία υποχρεώνει στο κλείσιμο του δρόμου που συνδέει την Χρυσή Ακτή με το Πάρκο των Αγίων Αποστόλων. Είναι μια πολύ παλιά υπόθεση και αυτή τη στιγμή η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες τους ώστε να κλείσει αυτός ο δρόμος και απευθύνεται βέβαια στους εργολάβους που είχαν κατασκευάσει το έργο, αλλά και στον Δήμο Χανίων, ο οποίος βεβαίως τότε δεν είχε κάποια εμπλοκή στην κατασκευή του έργου αυτού. Αυτό που θέλω να πω και έχω ξανατονίσει είναι ότι εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό το κλείσιμο του δρόμου, διότι παρά το ότι δεν είχαν τηρηθεί όταν κατασκευάστηκε οι απαραίτητες διαδικασίες, δεν πάβει να είναι ένας δρόμος ο οποίος υπάρχει εκεί για περισσότερο από 20 χρόνια και να εξυπηρετεί τη σύνδεση αυτών των δύο περιοχών με έναν τρόπο που δεν μπορεί να τον εξυπηρετήσει κάποιο άλλου είδους σύνδεση. Γι' αυτό και εμείς θα εξαντλήσουμε όποια περιθώρια υπάρχουν, ούτως ώστε να μην γίνει αυτό το κλείσιμο του δρόμου. Όμως δεν είναι εύκολο αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχουμε οριστικές δικαστικές αποφάσεις απέναντί μας να αντιμετωπίσουμε. Τι πιθανότητες έχουμε να μην κλείσει τελικά ο δρόμος? Υπάρχουν κάποιες πιθανότητες και κάποιοι τρόποι, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το αποτέλεσμά τους, δυστυχώς. Σε κάθε περίπτωση, αν τελικά κλείσει ο δρόμος, θα φροντίσουμε με άλλες ενέργειες να μπορέσει να αποκατασταθεί μια επικοινωνία, έστω και αν δεν είναι η καλύτερη δυνατή, μεταξύ Αγίων Αποστόλων και Χρυσής Ακτής.